Το Ηράκλειο, με την ιστορική ονομασία Χάνταξ, μία πόλη παραθαλάσσια που βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία για το εμπόριο και τους πολέμους παρελθοντικών ετών, δεν μπορούσε παρά να είναι οχυρωμένη. Τα τείχη της πόλης, όπως και η ίδια, καθώς και το όνομά της, αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου ανάλογα με τους κατακτητές της. Βυζαντινοί, Άραβες, Ενετοί και Οθωμανοί. Κατά την Ενετοκρατία επινοείται ένα νέο αμυντικό σύστημα με προμαχώνες, του οποίου ο κύριος όγκος εργασιών πραγματοποιείται κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Ο νέος οχυρός περίβολος της Σκάνδια, ονομασία της πόλης κατά την Ενετοκρατία, περιλαμβάνει 7 προμαχώνες και για την εξυπηρέτηση της κίνησης ανοίγονται πύλες. Κάποιες αποκλειστικά στρατιωτικής χρήσης, άλλες δημόσιες, αστικές, που οδηγούν από την πόλη στην Ήπεθρο και τη θάλασσα, ενώ υπάρχουν και πύλες δευτερεύουσες. Σήμερα, κάποιες από τις πύλες της θαυμαστής οχύρωσης παραμένουν όρθιες, ενσωματωμένες στον αστικό ιστό του σύγχρονου Ηρακλείου, θυμίζοντας τους ανθρώπους που περιδιαβαίνουν την πολυτάραχη και συναρπαστική ιστορία της πόλης. Ένας μεγάλος δρόμος, η Strada Larga, ή η Strada Imperiale, η Strada Larga Tipanigra, γνωστή και ως Πλατιά Στράτα, αιώνες αργότερα θα πάρει τη θέση της η σημερινή λεωφόρος Καλοκαιρινού, οδηγεί στη δυτική πλευρά της Ενετικής Οχύρωσης, όπου ανοίγεται μία από τις κύριες πύλες της πόλης. Η πύλη του Παντοκράτορα, όπως ονομάζεται, η πύλη Πάνιγκρα, κατασκευάστηκε το 1567 και παρουσιάζει μία μοναδική ιδιομορφία. Είναι η μόνη που χρησιμοποιείται και από πολίτες και από το στρατό. Για να μην εμπλέκεται η κίνηση των μεν και των δε, στην πρόσωψη διαμορφώνονται δύο είσοδοι, ενώ στον εσωτερικό χώρο ένας εγκάρσιος τείχος διαχωρίζει τις χρήσεις. Η πύλη και ο προμαχώνας της παίρνουν το όνομά τους από τη μικρή εκκλησία του Παντοκράτορα που βρίσκεται στο εσωτερικό της οχύρωσης, πολύ κοντά στην πύλη. Η μνημιακή της πρόσωψη προς την πλευρά της πόλης, ένα έργο του περίφημου αρχιτέκτονα Μικέλε Σαν Μικέλη. Η πρόσωψη αυτή κοσμείται με ολόσωμο φτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου, σύμβολο των Ενετών, σε διασκελισμό και ψηλά με μετάλλιο που φέρει τη μορφή του Παντοκράτορα, το οποίο περιβάλλεται από την επιγραφή «Omnipotens», Παντοκράτορας. Η έξοδος της πύλης κοσμείται πάνω από το υπέρθυρο με τον φτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου, την πρωτομή του Παντοκράτορα με την επιγραφή στα ελληνικά «Παντοκράτορ» και το θηρεό του δόγη Πιέτρο Λορεντάν. Ο ανοιχτός χώρος της χαμηλής πλατείας χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση των κανονιών και την άμυνα της Σταύρου. Στις αρχές του 20ου αιώνα, πλάι στην πύλη, κατεδαφίστηκε τμήμα του τείχους και δημιουργήθηκε πέρασμα για τα αυτοκίνητα και τους πεζούς. Η γεφύρωσή του έγινε το 1915 με ευρύ τοξωτό άνοιγμα, κάτω από το οποίο διέρχεται ο οδικός άξονας της πόλης. Όπως και οι υπόλοιπες ανετικές πύλες, έτσι και η πύλη του Παντοκράτορα αξιοποιείται σήμερα ως χώρος εκθέσεων και εκδηλώσεων. Στο μέλλον θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει το Μουσείο της Πόλης του Ηρακλείου.